αλγινή εντύπωση έχει προκαλέσει στη Ρωσία η απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας προκειμένου να μην προσκληθούν εκπρόσωποι της Ρωσίας και της Λευκορωσίας σε εκδηλώσεις για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 25 Μαρτίου. Το Sputnik επικαλείται σχετικό ρεπορτάζ του Newsbreak, τονίζοντας ότι είναι οδηγία του Γιώργου Γεραπετρίτη. Στη σχετική ενημέρωση του Υπουργείου αναφέρονται τα εξής. «Σε σχέση με την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου, σας ζητάμε να μην απευθύνετε προσκλήσεις σε εκπροσώπους των διπλωματικών και προξενικών τμήματων της Ρωσίας και της Λευκορωσίας για τις εκδηλώσεις σας». Το δημοσίευμα επικρίνει την απόφαση του Γεραπετρίτη, τονίζοντας την ιστορική σημασία της συμμετοχής της Ρωσίας στους εορτασμούς. Είναι εθνική ντροπή η απόφαση του Γεραπετρίτη να αποκλείσει Ρώσους διπλωμάτες από τον εορτασμό της επετείου της εθνικής εξέγερσης. Η Ρωσία διαδραμάτιζε πάντα εξέχοντα ρόλο στις γιορτές της 25ης Μαρτίου. Το Sputnik αναφέρει ότι σημαντικό ορόσημο προς την ελληνική ανεξαρτησία ήταν η κοινή νίκη των ρωσικών, γαλλικών και βρετανικών μοιρών επί του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου στη μάχη του Ναβαρίνου τον Οκτώβριο του 1827. Αυτή η νίκη οδήγησε στον επόμενο Ρωσο-Τουρκικό πόλεμο του 1828-1829 κατά τη διάρκεια που η Ελλάδα πέτυχε την ανεξαρτησία της. Μετά τον πόλεμο, συνεχίζει το δημοσίευμα του Sputnik, η συνθήκη ειρήνης της Ανδριανούπολης μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας είχε ως αποτέλεσμα να αναγνωρίσει ο Σουλτάνος την αυτονομία της Ελλάδας και αργότερα την ανεξαρτησία της το 1830. Η Ρωσία ήταν η πρώτη χώρα που σύναψε επίσημες σχέσεις με την Ελλάδα και αναγνώρισε την ανεξαρτησία της. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος είχε διετελέσει Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, έγινε ο πρώτος ηγέτης της Ελλάδας μετά την ανεξαρτησία. Δολοφονήθηκε από Έλληνες συνωμότες το 1831, αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.